Μάλιστα. Ο κύριος Τσίπρας σας εγκαλεί για το βάουτσερ. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αυτό. Σας εγκαλεί για το βάουτσερ. Πού έγινε λάθος εκεί, κύριε Υπουργέ, και εκτέθηκε η κυβέρνηση στην κριτική της αντιπολίτευσης? Υπήρξε βιασύνη? Κυρία Κλήτου, δεν υπήρξε καμία βιασύνη. Υπήρξαν ελάχιστοι χρόνοι μέσα στους οποίους έπρεπε να δώσουμε τη διαδικασία των 600 ευρώ σε 180.000 επιστήμονες. Μάλιστα. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι άλλα έγιναν με απόλυτη διαφάνεια. Δεν υπάρχουν ενστάσεις. Όσοι εντάχθηκαν, όσοι φορείς είναι πιστοποιημένοι από το Υπουργείο Παιδείας και μάλιστα το σύνολό τους, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, λειτουργούν με το βάουτσερ, τη διαδικασία η οποία ανελιπώς από το 2011, η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται από όλες τις κυβερνήσεις στο Υπουργείο Εργασίας. Προσέξτε, εκεί το που ασκεί κριτική, όπως διάβασα εγώ πραγματικά εκπλήσωμαι για επίπεδο πρωθυπουργού να λειτουργεί σε ρόλο τρόλ μέσα από Μεγάλη Παρασκευή, να ασκεί κριτική, γιατί, προσέξτε, σε 10.000 και πάνω σελίδες μιας διαδικασίας τηλεκατάρτισης, σε 2 σελίδες υπήρχαν κάποια 4 ορθογραφικά λάθη. Αυτά τα 4 ορθογραφικά λάθη, τα οποία καταλαβαίνετε, εγώ αυτό είδα, τα ανακοινώνει ο κύριος Τσίπρας ως μεγάλο πρόβλημα και ο μεγάλο θέμα. Είναι αστείο και το οποίο, ας πούμε, προσβάλλει και θεσμικά και το ρόλο του πρώην, του τέος πρωθυπουργού. Ερώτημα. Για ένα τέτοιο ζήτημα. Εάν ο κύριος Τσίπρας ζητήσει λογαριασμό, ναι, για το θέμα των βάουτσερ, είναι έτοιμο το Υπουργείο να πει αυτός είναι ο λογαριασμός, καθαρός ουρανός σας, τραπέζ δεν φοβάται? Κύριε Τσίπρα, κύριε Αυτιά, είναι αυτονόητο, είναι αυτονόητο ότι όλα αυτά βρίσκονται σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι διαδικασίες οι οποίες ακολουθούνται με απόλυτη διαφάνεια, τα κάνουν υπηρεσίες, λειτουργήσε η υπηρεσία του ΕΣΠΑ, γίνονται με διαδικασίες απόλυτα διαφανείς, με γνωστές διαδικασίες των βάουτσερ. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να μπορεί να ασκήσει κάποιος κριτική. Καλοπροαίρετη η ζήτηση στοιχείων. Εδώ είμαστε. Να τα δούμε. Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι θα το φέρει στη Βουλή το θέμα μετά το Πάσχα. Έτσι. Ναι, ναι, κυρία Νικολοπούλου. Πάντως, κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου χρόνια πολλά. Έχει καταβληθεί σε πάρα πολύ λίγους, όπως είπατε, στους 17.000 πράγματι επιστήμονες. Έχει καταβληθεί τα 400 ευρώ, δηλαδή, αν και τα ανέμεναν πάρα πολύ, γιατί από τις 15 Μαρτίου έχουν κλείσει τα γραφεία τους. Δυστυχώς δεν τα έχουν λάβει ακόμα. Θα το λέω με σκοπό να επιταχυνθεί λίγο η διαδικασία, γιατί πράγματι αντιμετωπίζουν προβλήματα. Δεν είναι θέμα της διαδικασίας, είναι θέμα των ίδιων δικαιούχων και ωφελημένων, υπό την έννοια ότι δεν ενεργοποίησαν το βάουτσερ. Άρα λοιπόν, εάν κάποιος το ενεργοποιήσει, θα πάρει αμέσως τα 400 ευρώ. Δεν τίθεται θέμα. Εγώ το ενεργοποίησα, κύριε Υπουργέ. Εγώ το ενεργοποίησα, αλλά δεν τα έχω λάβει. Και σαν και εμένα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Γι' αυτό το λέω. Όσοι, κοιτάξτε, τώρα σταμάτησε η διαδικασία λόγω Πάσχα. Η επανακαταβολή θα αρχίσει αμέσως μετά το Πάσχα. Όσοι δικαιούχοι ωφελημένοι του βάουτσερ ενεργοποιήσουν το βάουτσερ, αμέσως θα καταβληθούν τα 400 ευρώ. Δεν υπάρχει κάτι, είναι αυτοματοποιημένη η διαδικασία. Ναι. Τώρα, υπάρχει ένα ερώτημα, συγγνώμη Γιώργο. Ναι. Κύριε Υπουργέ, είναι πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έχει πληκτρολογήσει λανθασμένα το IBAN. Θα σου δοθεί η δυνατότητα? Το ρωτήσαμε. Ναι. Το ρώτησε, ναι, γιατί δεν ήμουν εδώ πριν. Να ρωτήσω κάτι. Να απαντήσω, κύριε Παπαγιάννη, να απαντήσω, γιατί το ερώτημα μου έρχεται και εμένα. Ναι. Είπα να μην ανησυχεί κανένας. Υπάρχουν προθεσμίες μέσα από τις οποίες μπορεί να κάνει διορθωτικές κινήσεις στο έντυπο. Κάθε εργαζόμενος που δικαιούται τα 800 ευρώ θα τα πάρει, εφόσον είναι μέσα στο πλαίσιο αυτών που έχουμε ανακοινώσει. Έχουμε 2 ακόμα προθεσμίες για διορθώσεις. Καρούζος. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Μου επιτρέπετε? Καλημέρα, χρόνια πολλά. Πάντα επιτρέπετε σε αυτή την εκπομπή τώρα.